Λοιπόν, καλησπέρα όλοι μας. Καλώς ήρθες. Ό,τι μας είχες πει, πιστή στο ραντεβού μας, και ό,τι μας είχες πει, βγήκε αληθινό. Ό,τι μας είχες πει. Δηλαδή και... Όχι, είχες πει ότι θα έχουμε καθυστερήσεις, κολλήματα, ανατροπές. Μας είπες ότι θα έχουμε πολλούς θανάτους και γίνεται αυτό. Παγκοσμίως μας τα έπεσε αυτά τα πράγματα. Βγήκανε. Τώρα έχουμε και μια συνέχεια. Λοιπόν, να καλησπερίσω με τη σειρά μου το κοινό που μας ακούει. Και μια και ξεκίνησες και μπήκες κατευθείαν στο θέμα, ναι, να πω ότι ο μήνας Μάρτιος μπήκε με την αναδρομή του, ο Ερμής ήταν ανάδρομος. Βεβαίως τώρα από 10 του μήνα ήρθε στην ευθεία του πορεία, οπότε όλες αυτές οι καθυστερήσεις, οι παρανοήσεις, η κακή επικοινωνία, μας καλάνε τα κομπιούτερ, μας καλάγανε τα κινητά, άλλου στέλναμε μήνυμα, άλλο το λάμπανε. Όλα αυτά τώρα αρχίζουν και ισορροπούνε. Βέβαια θέλει λίγο χρόνο, γιατί πάντα ο Ερμής στη στάση του τέλος πάντων επιφέρει ακόμα κάποια γεγονότα. Λίγο ακόμα προσοχή θέλει, αλλά για λίγες μέρες ακόμα. Θέλω να πω ότι έτσι ξεκίνησε ο Μάρτιος, γι' αυτό και υπήρχαν πάρα πολλά διάφορες ανατροπές και αναβολές. Βεβαίως το όλο σκηνικό, γιατί υπάρχει μια πολυαστρία που όρος αστρολογικός στον εγώ καιρό, δηλαδή Κρόνος Πλούτονας, και με τον Άρη, γι' αυτό και είναι και καυτός ο Μάρτιος και το βλέπουμε αυτό, έτσι, σε όλα τα γεγονότα. Και σε προσωπικό επίπεδο του καθενός, αλλά το βλέπουμε και σε συμπαντικά. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι, και τα θέματα που έχουμε με τους Τούρκους, όσον αφορά και για την επιδημία. Η επιδημία έχει προκληθεί και λόγω μιας όψης που προϋπήρχε και υπάρχει και έχει τη μια επέκταση. Όμως δεν νομίζω ότι, και όπως λέει και η αγαπημένη μου δασκάλα, δεν συντρέχει λόγος να ανησυχούμε. Εντάξει, σαφώς και καλώς γίνανε όλα αυτά που γίνονται τα μέτρα και έτσι πρέπει να γίνει, αλλά θεωρώ ότι πιο σημαντικά γεγονότα είναι αυτά που ζούμε με τους γειτονές μας. Εντάξει, θα τα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πω λοιπόν ότι ο μήνας ξεκίνησε με κάποιες και καλές και κακές όψεις. Απλά το λέω έτσι γιατί είμαστε ήδη στα μέσα του μήνα. Οπότε καλό θα είναι τώρα να ενημερωθούν για τα τρέχοντα τα δρόμενα, έτσι, του υπόλοιπου. Είμαστε ήδη στη μέση του μήνα. Οι όψεις που προήλθαν ήταν και καλές και κακές. Το πιο καλό, που ευνοεί βεβαίως και τα ζώδια της γης περισσότερο και αντίστοιχα του νερού, είναι ότι έχει περάσει η Αφροδίτη στον Ταύρο. Η Αφροδίτη στον Ταύρο είναι μια διέλευση της Αφροδίτης στο λεγόμενο σπίτι της, που λέμε εμείς στην αστρολογία, στο δεύτερο σπίτι της. Είναι σε μια πάρα πολύ καλή θέση, το οποίο αυτό, τι εννοώ με αυτό, δίνει σταθερότητα, ασφάλεια, έτσι και έντονο αισθησιασμό. Ευνοεί τις σχέσεις και τις ερωτικές, συναισθηματικές, αλλά βέβαια και τις οικονομικές. Mm. Τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδο για αγορές. Κάνουμε πάρα πολύ καλές αγορές. Δηλαδή, ό,τι θέλουμε από θέμα από ρούχα, αξεσουάρ, όλα αυτά, γιατί η Αφροδίτη κυβερνάει και την ομορφιά, έτσι. Ωραία. Είναι ο πλανήτης της ομορφιάς. Επίσης, είχαμε και την Πανσέλινο που προηγήθηκε, που εδώ δημιουργήθηκαν τα διάφορα θέματα, όλα αυτά που επεκτάθηκαν όσον αφορά και την επιδημία. Γιατί έγινε στον άξονα Παρθένου ηχθή, με συμμετοχή βεβαίως του Ποσειδώνα, το οποίο αν έχουμε παρατηρήσει ή αν είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, υπάρχει ένα θολό τοπίο. Άρα λοιπόν επανέρχομαι και λέω ότι καλό θα είναι να μην πιστεύουμε και όλα όσα αυτά μας λένε. Μας παραπλανούνε κιόλας. Υπάρχει ένα θολό τοπίο. Θα τα δούμε αυτά και στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Να πω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ γνωστή όψη που έχουμε τον ήλιο εξάγωνο με το Δία. Το οποίο με αυτή την όψη, εκτός ότι είμαστε στη χαρά και στην αισιοδοξία, μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είχαμε θέσει πίσω. Εξάλλου τώρα, επειδή από προχτές είχε φουρνομήσει ο Ερμής, όπως είπα, στον ανάδρομο Ερμή μας έρχονται και κάποια πράγματα του παρελθόντος, τα οποία τα επανεξετάζουμε και ίσως με πιο καλύτερο μάτι.
Αυτό είναι το ευνοϊκό του ανάδρομου Ερμήνου. Έτσι, γιατί όπως είχα πει, δεν κάνουμε καινούργια ξεκινήματα. Όμως, πράγματα του παρελθόντος έρχονται μπροστά μας, όπως και πρόσωπα του παρελθόντος. Μπορεί και κάποιες επανασυνδέσεις με άτομα που δεν τα είχαμε δει όπως έπρεπε να τα δούμε. Εσύ που είσαι και ηχθής κιόλας. Θα έρθει το παρελθόν σου και θα το δω ξανά. Έπρεπε ήδη να έχει έρθει το παρελθόν τώρα. Κάτι έρχεται. Κάτι έχει έρθει. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Λοιπόν. Και τι να το δω σοβαρά ή να το παραπέψω. Α, κοίτα, ηχθής. Τώρα είναι και ένα κομμάτι ηχθής. Είσαι, σε πιάνει ο ηχθής και κατά πολύ. Γενικότερα κλείνουν κύκλου στη ζωή. Όσο παραμένει ο ήλιος μέχρι να περάσει στο ζώδιο του κρύου, 20 του μήνα, οι ηχθείς κλείνουν πολλούς κύκλους, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Mm-hmm. Κάνουν πράγματα και γενικότερα υπάρχει κινητικότητα. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε, το είπα και την προηγούμενη φορά, η Παρθένη και οι ηχθείς είναι από τα πιο ευνοούμενα ζώδια της χρονιάς. Ωραία. Βέβαια, ανάλογα, έτσι, γιατί πάντα θα το λέω, ότι είναι πάντα ανάλογα τον προσωπικό χάρτη του καθενός. Εντάξει, γιατί και σε κάποιες ημερομηνίες των ηχθείων, γενικά των μεταβλητών ζωδίων, δηλαδή οι παρθένους, ηχθείς, διδύμους και τοξότες, υπάρχει μια άσχημη επιρροή του Ποσειδώνα. Που αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Ποσειδώνας είναι ο πλανήτης πνευματικός, αλλά είναι και ο πλανήτης που δημιουργεί γενικότερα τη θολούρα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι στις 23 πρωτού μπει ο ήλιος στον Κριό, δημιουργείται ένα εξάγωνο με τον Κρόνο και ο Άρης κάνει σύνοδο με το Δίο, είναι δύο πλανήτες εδώ αυτές οι όψεις. Είναι πάρα πολύ καλές γιατί μπορούμε να επεκτείνουμε τα σχέδιά μας. Και να τα σταθεροποιήσουμε, αλλά και να τα επεκτείνουμε. Έτσι είναι μια πάρα πολύ καλή όψη αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, στις 20 του μηνός περνάει, όπως είπα, ο ήλιος στον Κριό, οπότε είναι χαρά σε Ευαγγέλια για τα ζώδια της φωτιάς, λέοντες, κρυούς και τοξότες και κατ' επέκταση και υδροχόοι, δίδυμοι και ζυγοί. Απλά τα ζώδια της φωτιάς γίνονται και το κλίμα γίνεται πιο μαχητικό, πιο ενεργητικό, πιο παρορμητικό, έτσι. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Αποκτάνε ενέργεια και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα, μπαίνουμε δηλαδή σε άλλη φάση από τις 23 και μετά. Ένα άλλο γεγονός σημαντικό που θεωρώ εγώ, πάρα πολύ σημαντικό, είναι η είσοδος του Κρόνου στον υδροχό που γίνεται στις 22 Τρίτου. Mm-hmm. Είναι ένα δοκιμαστικό αυτό, θα μπει για ένα χρονικό διάστημα. Ο Κρόνος, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, είναι ένας πλανήτης που μας βάζει σε μια διαδικασία ορίων και πρέπει, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα μας βάλει σε μια διαδικασία να φτιάξουμε λιγάκι τη ζωή μας. Mm. Είναι ένας παππούς που έρχεται ως μουσαφίρι στο σπίτι μας και μας βάζει πάρα πολλές δοκιμασίες. Mm-hmm. Εάν αυτές τις δοκιμασίες τις κάνουμε βάσει των δικών των δεδομένων, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλιώς, θα μας δώσει ένα καλό μάθημα. Και πού ξέρω εγώ αν πάω με τα μανερά του ή όχι, αυτό πώς θα το ξέρω εγώ. Θα το καταλάβει. Εσύ που είσαι και στο τέλος του υδροχώου, δεν θα αργήσεις λίγο να το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις από Δεκέμβριο και μετά. Μάλλον όχι, να μην το πω έτσι, ψέματα, γιατί με τον Μπεμπέλη ο Κρόνος το καταλαβαίνουν όλα τα δεκαήμερα, όλα και όλα τα ζώδια των σταθερών. Υδροχώοι, λέοντες, ταύροι και σκορπιοί θα μπουν σε περαιτέρω διαδικασίες. Περισσότερο θα έλεγα, τώρα βέβαια είπα, επαναλαμβάνω, βάσει το χάρτη του καθενός. Αλλά με τους σκορπιούς και με τους ταύρους θα υπάρχει λίγο περισσότερη δυσκολία, γιατί δεν κάνει καλή όψη, όπως λέμε εμείς στην αστρολογία. Εγώ, ας πούμε, που είμαι υδροχός και είμαι πρώην κυβερνητής του ζωδίου μου, μπορεί να είναι και πολύ επεκτατικός για μένα. Έτσι, δηλαδή ο Κρόνος έχει να κάνει και με τη σταθεροποίηση πραγμάτων. Δηλαδή, μπορεί κάποιο άτομο να παντρευτεί. Μπορεί να κάνει μια επέκταση στη δουλειά του ή να δημιουργήσει κάτι καλό επαγγελματικά. Ωραία. Αυτό παίζει ανάλογα, είπαμε, με το χάρτη.
από εκεί και πέρα η οριστική είσοδος του χρόνου βέβαια θα μπει το Δεκέμβριο, που εκεί θα αρχίσουμε να δούμε τι θα λέμε πάει, γιατί θα είναι και για το 21. Θα μπει ο θείος στο σπίτι μας για τα καλά, κατάλαβα. Στα σταθερά ζώδια. Το ευχάριστο είναι εδώ να πω ότι θα ανασάνουν όλα τα παρορμητικά, έτσι. Εκτός του τρίτου, δηλαδή παρορμητικά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ, ζυγός, κόκκυρος, καρκίνος και κρυός, που είναι στα παρορμητικά. Εκτός των τρίτων δεκαήμερων που θα παραμείνει ο Πλούτωνας και θα τους φέρει κάποιες, τους έχει φέρει ήδη και με πολλές μεταλλάξεις και πολλές πιέσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ βασική διάλευση, γι' αυτό και λίγο εστίασα και λίγο παραπάνω σε αυτό. Βέβαια, θα το δούμε και στην πορεία αυτό, με μεγαλύτερη ανάλυση. Εντάξει, δεν είναι κακό, καλό θα είναι, γιατί θα μπούμε σε μια τάξη και θα βάλουμε πολλά πρέπει μπροστά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, μια πολύ έτσι, δύσκολη όψη που θέλω λιγάκι να επισημάνω, είναι στις 23 που ο Άρης γίνεται σύνοδο με τον Πλούτον, είναι οι δύο κακεργέτες της αστρολογίας. Βέβαια αυτοί τα βρίσκουν πάρα πολύ καλά μαζί. Το θέμα είναι όμως τι δημιουργούν σε εμάς. Δημιουργούν μια ένταση, μια χειραγώγηση, γενικότερα θα υπάρχει ένα κλίμα περίεργο και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δημιουργεί και ένα κλίμα βίας και σκληρότητα. Δεν ήταν εύκολο. Θα δημιουργηθούν διάφορα θεματάκια. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Τόσο σε προσωπικό επίπεδο του καθενός. Εννοούμε αυτά που γίνονται στα σύνορα, που γίνονται αυτά. Θα υπάρχει και μια περαιτέρω επέκταση. Και αυτά που γίνονται μεταξύ μας, που έχουμε κάνει τα νησιά μας φυλακές μεταναστών. Κοίτα, αυτό είπα ότι ναι μεν και ο κορονοϊός είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και παγκοσμίως, αλλά θεωρώ, γιατί έτσι όπως το έχουμε δει και εμείς στη σχολή και βέβαια αυτό που λέει και η δασκάλα μας, γιατί ασχολείται και με την πολιτική αστρολογία, η κυρία Βάσια Κόντι, θεωρεί ότι θα υπάρχουν θέματα και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Θα τα δούμε όμως μπροστά μας, έτσι και αλλιώς. Να μην... Δεν πιστεύω να μου πάρουν το παιδί μου φαντάρο να πάω να πολεμήσει. Εντάξει. Φαντάρο στρατιώτη. Αυτό είναι. Φαντάρος πήγε, στρατιώτης να πάει, ναι. Εντάξει, είναι και μικρός ο ίδιος. Και είναι τώρα τα πρώτα παιδιά, τώρα πωλήθηκε πέρυσι. Είναι από τους πρώτους που θα πάρουν, ναι. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι σε τόσο, εντάξει. Αλλά ότι κάποιο θεματάκι θα έχουμε, εξάλλου με μια έρευνα που έχουμε κάνει, όπως είπα, στη σχολή, εντάξει, η Τουρκία έχει θέματα σαν, είναι και Σκορπιός, βάλεται. Σκορπιός είναι η Τουρκία. Ναι, ο Ερντογάν τι είναι. Αυτός είναι τρελός. Ρε εσύ νυχθείς αυτός. Ρε εσύ δεν του φαίνεται. Συγγνώμη, αλλά ηχθείς και είναι απολαμάτη. Και η Ελλάδα όμως είναι υδροχός. Το ξέρω ότι η Ελλάδα είναι υδροχός. Το έχω ξανακούσει. Ναι, υδροχός, υδροχός. Πας περιπτώσει τώρα, πάντων τώρα μην πούμε σε τέτοιο... Ο Μητσοτάκης τι είναι. Και αυτός. Δύο ηχθείς είναι αυτοί. Αντάλλα. Τέλος πάντων, τώρα μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Εντάξει, θα δούμε έτσι και το κάνουμε μια μέρα μια εκπομπή τέτοια για τους πολιτικούς. Δεν ασχολούμαι ακόμα με πολιτική αστυνομία. Ο Τσίπρας. Λέων. Ωραίος. Λοιπόν, όλα έχουν το ρόλο τους. Από εκεί και πέρα όμως θα τα δούμε λιγάκι πιο... Τον πιο ωραίο θες εσύ, δεν παίζω. Θα τα δούμε λιγάκι εκτενέστερα αυτά. Μπας περιπτώσει να επανέλθω εδώ, γιατί αυτή η όψη είναι σημαντική που λέω και βεβαίως και το πιο σημαντικό είναι ότι στις 17 Τρίτου ο Άρης, που είναι ο θεός του πολέμου, ενεργοποιεί την έκλειψη που είχε γίνει από πέρυσι στα ζώδια του παρορμητικού, συγγνώμη, στις αρχές του χρόνου. Οπότε γι' αυτό θα είναι πιο εμπόλεμη κατάσταση. Και γενικά τα ζώδια τα παρορμητικά, κρύοι, εγώκυροι, καρκίνοι και ζύγοι, τον τρίτο, τελευταίο όμως δεκαήμερο, θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο προσεκτικοί γενικότερα. Σε όλες. Είναι και ο Πλούτωνας εκεί, ο Κρόνος βέβαια σε λίγο θα φύγει, οπότε θα νιώσουν αυτό ένα ξελάφρωμα. Αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι λιγάκι προσεκτικοί. Ναι, εξάλλου μετά στις 24 Τετάρτου, συγγνώμη, υπάρχει και η νέα σελήνη στον κρυό, που ο κρυός χαρακτηρίζεται τα νέα ξεκινήματα πάντα. Είναι ο μπροστάρης, όπως λέμε.
Οπότε εκεί θα έχουμε ωραία ξεκινήματα που ο καθένας θα μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα γι' αυτό παραπάνω. Έτσι, να μπει σε άλλα, να κάνει τα σχέδιά του. Επίσης μια πάρα πολύ ευνοϊκή όψη είναι στις 28 Τρίτου. Αφροδίτη Τρίγωνο Δίας, το οποίο αυτό είναι και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή και εδώ μπορούμε να κάνουμε πραγματάκια. Όσο η Αφροδίτη βέβαια παραμένει στον Ταύρο, επειδή είναι σε πολύ καλή θέση, μας δημιουργεί και ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Επίσης, στις 29 Τρίτου, δηλαδή στο τελείωμα του μήνα, υπάρχουν κάποιες όψεις Αφροδίτη Τρίγωνο Πλούτο που αυτό μας αυξάνει λίγο τη λίμπητο, μας κάνει έτσι λίγο πιο ερωτικούς, έτσι πιο σεξουαλικούς θα έλεγα, στο ερωτικό κομμάτι. Και βεβαίως και ο Άρης Σύνοδο με τον Κρόνο που λιγάκι μπλοκάρει την κινητικότητά μας. Αλλά αυτά είναι όψεις, εντάξει, ναι μεν, δίνουν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι για δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Εγώ θα πω λιγάκια κάποια πράγματα έτσι, για τα ζώδια, έτσι περίπου να ξέρουμε πώς το περιμένουμε πώς και πώς μέσα στο μήνα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε λίγο με τους κρυούς, που όπως είπαμε είναι οι μπροστάριδες. Οι κρύοι λοιπόν έχουν εστιάζουν ο μήνας, θα το έλεγα, είναι αφιερωμένο στην καριέρα, στις φιλίες, έτσι και στα οικονομικά, το οποίο βεβαίως μπορώ να πω ότι θα έχουν και πολλές ουρανοκατέβατες εκπλήξεις. Μόνο το τρίτο δεκαήμερο θα έχει κάποια θεματάκια, γιατί όπως είπαμε τα παρορμητικά των τρίτων δεκαημέρων έχουν κάποια θέματα, λόγω του Πλούτωνα που θα παραμείνει. Ο Κρόνος θα φύγει σε λίγο. Λοιπόν, η Ταύρη είναι για τους Ταύρους ένας αισιόδοξος μήνας με πολλές επεκτάσεις, θα έλεγα, πολλά ταξίδια. Γενικότερα θα υπάρχουν κάποιες αποδράσεις που θα κάνουν οι Ταύροι μας και πολλούς καινούριους ανθρώπους στη ζωή τους, θα έλεγα, όσον αφορά και το ερωτικό αλλά και το φιλικό επίπεδο. Για τους διδύμους, οι δίδυμοι που έχουν ένα θέμα με τα οικονομικά τους, και πολλά έξοδα, αλλά και πολλά ταξίδια, μπορώ να πω, και για τους διδύμους. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει λιγάκι είναι ότι υπάρχει πολύ παρασκηνιακή κίνηση στους διδύμους. Και αυτό γιατί η Αφροδίτη είναι στο μπροστινό του ζώδιο, οπότε κάνουν πολλά κρυφά πραγματάκια. Οι δίδυμοι. Οπότε λιγάκι εκεί θα πρέπει να το προσέξουν αυτό, γιατί μετά, όταν περάσει στο δικό του ζώδιο, θα φανούν, θα βγουν στη φόρα αυτά. Λοιπόν, τα καρκινάκια μας, τα ενέργεια. Για πες τα καρκινάκια μου, ναι. Τα καρκινάκια είναι σε μια περίεργη, θα έλεγα. Ο γιος μου, η αδερφή μου, ο αδερφός μου, η καρκίνη είναι. Για πες είναι, είναι ανάλογα με ποιο δεκαήμερο είναι όμως, έτσι. Δηλαδή, η αδερφή μου και ο αδερφός μου είναι το δεύτερο. Ο γιος μου, η ανιψιά μου είναι το πρώτο. Το πρώτο και το δεύτερο, επειδή έχει φύγει ο Κρόνος από πάνω τους και ο Πλουτονάς, είναι πιο ανάλαφροι. Μπορούν να κάνουν πράγματα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι και οι καρκίνοι θα έχουν πολλά ταξίδια, πολλές συναντήσεις, καινούργιες φιλίες γενικότερα. Έτσι, και καινούργια άτομα στη ζωή τους. Αυτοί που έχουν ένα θέμα είναι του τρίτου δεκαημέρου, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κρόνος είναι ακριβώς απέναντί τους. Οπότε τους δημιουργεί κάποια θέματα. Έτσι, δηλαδή κάποιες πιέσεις, τους πιέζει για κάποιο λόγο να κάνουν κάποια πράγματα που θα τα κάνουν, απλά νιώθουν παραπάνω πίεση. Και επίσης είναι και ο Άρης απέναντί τους, που είναι ο Θεός του πολέμου, και τους δημιουργεί μια ένταση και μια νευρικότητα. Αυτό ίσως το αντιλαμβάνονται όλα και τα τρία δεκαήμερα, όχι, τα τρία δεκαήμερα του καρκίνου, ενώ απλά το τελευταίο δεκαήμερο είναι πιο έντονο αυτό. Όσον αφορά τις πιέσεις που δέχεται τον Κρόνο Λοιπόν, τα λιονταράκια μας, οι Λέοντες. Οι Λέοντες είναι ένας μήνας που έχει να κάνει με πολλές σχέσεις και συνεργασίες. Υπάρχει μια κινητικότητα και στο ερωτικό κομμάτι, αλλά και στο επαγγελματικό, θα έλεγα. Υπάρχουν νέες πηγές εισόδων, μπαίνουν δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία οι Λέοντες. Έτσι, όμως αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρχει και πολλή κούραση. Έτσι, θα πρέπει λιγάκι να το προσέξουν αυτό και ένα θέμα και όσον αφορά με την υγεία τους θέματα. Εντάξει, όχι σοβαρά, έτσι δεν μιλάω. Απλά θα μπουν και σε διαδικασίες να κόψουν και κακές συνήθειες οι Λέοντες. Τώρα, αυτό είναι το τσιγάρο, αυτό θα είναι. Το ποτό, κάτι, μια κακιά διατροφή. Πάντως μπαίνουν σε ένα κλίμα να κάνουν πιο υγιεινή ζωή.
Θα έχουν, όπως είπα, πολλά ταξίδια, πολλές νέες γνωριμίες. Γενικότερα είναι καλό το κλίμα. Οι Παρθένοι, στους Παρθένους τώρα, και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ευνοϊκό τοπίο, έτσι, με πολλά ταξίδια κι αυτοί, και εδώ ενεργοποιούνται πολύ στο ερωτικό κομμάτι οι Παρθένοι, θα έλεγα. Ερωτικό και εργασία. Αυτό είναι που εστιάζουν. Θα είναι δηλαδή περισσότερο δημιουργική. Να πω λοιπόν όμως ότι, επειδή είπα για τον Ποσειδώνα πρωτίστως, έτσι, για το που επηρεάζει τα μεταβλητά ζώδια, και η Παρθένη είναι στα μεταβλητά, όπως και η Ίχθυς είναι, και οι Δίδυμοι και οι Τοξότες, θέλω λίγο προσοχή αυτοί που είναι κοντά στο τρίτο δεκαήμερο. Mm-hmm. Εκεί, γιατί είναι ο Ποσειδώνας και τους ρίχνει μία... δεν τους αφήνει να δουν τα πράγματα καθαρά. Οπότε θα πρέπει να προσέχουν λιγάκι στο τι θέλουν να κάνουν, γενικά το τι λένε, τι τους λένε, πώς τα εκλαμβάνουν, να τα φιλτράρουν αυτά καλά. Έτσι κυρίως θα τα δουν με τα μπροστά τους, αλλά καλό θα είναι ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Τώρα, για τους ζυγούς, οι ζυγοί μπαίνουν σε μια διαδικασία να διορθώσουν κάποια προβλήματα που είχαν στις σχέσεις τους, να δουν πώς μπορούν να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Βεβαίως, αυτό το είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά συνεχίζεται, γιατί ασχολούνται με το σπίτι οι ζυγοί. Μετακομίσεις, ανακαινήσεις ή με άτομα που μένουν μαζί τους, έτσι. Θα συνεχιστεί βέβαια αυτό. Mm. Χρήματα τους έρχονται, αλλά θα μπουν και σε μια διαδικασία με πολλή δουλειά. Έτσι κι αλλιώς, γιατί θα επηρεαστούν και τον Κρόνο οι ζυγοί. Λοιπόν, οι σκορπιοί έχουν πολλές μετακινήσεις, ασχολούνται με το σπίτι τους, έχουν και πολλά έξοδα, αλλά τους έρχονται και λεφτά, γιατί οι σκορπιοί πάντα βρίσκουν τον τρόπο. Α, καλά. Πάντα. Να σου πω εγώ. Εσύ? Έχω τη μάνα μου σκορπιό, ξέρω. Πάντα ο σκορπιός δεν ξεμένει ποτέ από χρήματα. Αυτό είναι σίγουρα. Λοιπόν, όπως επίσης οι σκορπιοί ερωτεύονται κιόλας. Να. Να ερωτευτεί μάνα μου, λες. Λες. Μπορεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Γενικότερα οι σκορπιοί. Κάτσε να τα πω του πατρίου μου που είναι τοξότης. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε για τους τοξότες λοιπόν. Οι οποίοι τοξότες έχουν θέμα οικονομικό, βέβαια. Α, τους καημένου, το ξέρω. Το αντιμετωπίζουν μόνιμα. Τώρα θα τη βρουν την άκρη, μπαίνουν εσύ και θα φτιάξει δηλαδή αυτό όσον αφορά τα οικονομικά τους. Και βεβαίως ασχολούνται πολύ με το σπίτι και με τα άτομα που μένουν μαζί. Mm. Υπάρχουν πολλή κινητικότητα εκεί. Λοιπόν, τώρα, οι εγώκεροι λοιπόν, τα εγώκεράκια μας, επειδή είναι ο Άρης τώρα στο ζώδιό τους, αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί ένα έντονο κλίμα, μαχητικό θα έλεγα. Υπάρχει μια ένταση. Υπάρχει μια ένταση, ναι. Νεύρα. Εντάξει. Όμως, εδώ μέσα στο Μάρτιο οι εγώκεροι ερωτεύονται και ραυνοβόλια. Έλα, άντα μην και πότε. Ειδικά του πρώτου δεκαήμερου. Ένας καλός φίλος. Ειδικά του πρώτου δεκαήμερου. Κάτσε τον Ιανουάριο, τι είναι 7-8 Ιανουαρίου. Βγαίνει στο δεύτερο δεκαήμερο. Δεύτερο. 6-7. 6-7. Ναι. Δεύτερο. Έξι, λίγο πολύ πιάνει όλους τους εγώκερους, αλλά ειδικά του πρώτου δεκαήμερου ερωτεύονται. Mm. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένας εγώκερος αφήνει πίσω τα επαγγελματικά του σχέδια που είναι το number one για τον εγώκερο. Έτσι. Λοιπόν, όμως καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Εντάξει, καλό θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Επίσης, θα έχουν και πολλές μετακινήσεις και πολλά ταξίδια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, για τους υδροχώους, θα πω ότι και οι υδροχώοι θα έχουν πολλές μετακινήσεις. Θα υπάρχουν και εδώ έτσι, μια κινητικότητα και πολλά οικονομικά ωφέλη, θα έλεγα ξαφνικά. Καινούργια πρόσωπα ασχολούνται με το σπίτι τους. Έρχονται και φεύγουν χρήματα, έτσι κι αλλιώς. Απλά με τον Άρη που είναι στον εγώκερο, στο πίσω ζώδιο, τους δημιουργεί υπάρχει ένα άγχος και ένα στρες. Mm-hmm. Το νιώθουν αυτό. Αυτό εντάξει, θα καταλαγιάσει με το που θα περάσει το δικό του ζώδιο. Επίσης και παρασκήνιο. Έτσι, το οποίο θα το δούμε εκ των υστέρων μπροστά αυτό. Και τέλος, τα αγαπητά μας ψαράκια. Όσο ο ήλιος παραμένει στο ζώδιό σας, μέχρι δηλαδή τις 23,
θα είσαστε λαμπεροί, θα κάνετε πράγματα. Ήδη με τον ανάδρομο Ερμή κάποιοι έχουν ξεκαθαρίσει τοπία και καταστάσεις. Και γενικότερα του δίνεται μια... Ναι, δηλαδή, όπως είπα, είναι απεγνωμένα ζώδια, οπότε και οικονομικά θα έχουν ωφέλη. Έτσι. Εκτός, επαναλαμβάνω πάλι, με τα... τους άτομα που είναι γεννημένοι κοντά στο τρίτο δεκαήμερο και έχουν τις επιρροές τέλος Δευτέρου εκεί, με τρίτο, ναι, που έχουν τις επιρροές από τον Ποσειδώνα. Κατάλαβα. Έτσι. Θα πρέπει λιγάκι να προσέξουν εκεί πέρα. Εντάξει, γενικότερα τώρα, επειδή το κλίμα είναι έτσι όπως είναι, γενικότερα... Όλοι πρέπει να είμαστε σε μια επιφυλακή. Όλοι πρέπει να είμαστε σε μια επιφυλακή, εντάξει, λίγο προσεκτικά. Εντάξει, θα φτιάξουν, δεν είναι κάτι που... Μας βγαίνεις όμως αληθινή, κυρία Τσιλίδου, και αυτό τα είναι άστρα, το... Τα... τα άστρα βγαίνουν αληθινά, γιατί όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να, όπως ενημερωνόμαστε για τον καιρό, για το τι πρέπει να φοράμε και πώς θα να κινηθούμε στη μέρα μας, έτσι καλό θα είναι να ενημερωνόμαστε και με τα λεγόμενα που λέμε τα άστρα, τα δρόμενα του. Για να ξέρουμε πώς θα φυλαχτούμε. Για να ξέρουμε και πώς μπορούμε να προφυλακτούμε. Αυτό που λέω ισχύει όντως. Και πάντα βέβαια ο καθένας με τον προσωπικό του χάρτη. Πάντα με τον προσωπικό χάρτη, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι... Μεμονωμένο, δεν έχει. Ο κάθε χάρτης είναι προσωπικός τελείως. Έχει να πει για το κάθε άτομο. Εννοείται αυτό. Βέβαια, οι ανατροπές μας έφερε ο Ερμής είναι ότι ακυρώθηκε του ποιότητα ζωής η εκδρομή που θα πηγαίναμε τώρα 15 του μήνα. Ο ανάδρομος Ερμής τέτοιες αναβολές. Ακυρώθηκε η εκδρομή που θα πηγαίναμε το σχολείο μου. Ακυρώθηκε. Έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά. Δεν ακυρώθηκε η αιμοδοσία 22 Μαρτίου. Στην Ένωση Κριτών Νέα Μύρνη, Δαρδανελίων 36, σας στέλνω όλους εκεί. Δεν ακυρώθηκε η ποιητική βραδιά που γίνεται κάθε Τετάρτη στην πύλη στα Εξάρχεια. Γίνεται σήμερα όπως πάντα, είναι μια ποιητική βραδιά είναι, το έχουν σαν ολυνυχτία που διαβάζουν διάφορα ποίηματα. Πότε είναι αυτό? Κάθε Τετάρτη, είναι 9 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή ναι, και σήμερα. Ναι, και σήμερα. Κάθε που Τετάρτη. Αυτό γίνεται, θα σου το πω, γιατί τώρα δεν το ξέρω ακριβώς, σε ενδιαφέρει, θα σου το πω. Είναι στην πύλη, γίνεται στα Εξάρχεια, μαζεύονται όλοι εκεί, τα παιδιά έρχονται εδώ. Άλλωστε την επόμενη εβδομάδα θα έχω μαζί μου τον ποιητή που θα έρθει να μας πει τα ποίηματά του, που συμμετέχει σε αυτή την βραδιά που κάνουν. Την 25η Μαρτίου δεν θα κάνουμε εκπομπή, είναι Τετάρτη. Σκεφτόμουν, συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο αυτό που έλεγες τώρα, γιατί αυτό εννοεί τώρα με τον Ποσειδώνα. Επειδή ο Ποσειδώνας είναι ένας πλανήτης πολύ πνευματικός, και αυτό ήθελα να το συνδέσω τώρα με την αριθμολογία που θα έλεγα παρακάτω, με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο μήνα μας. Οπότε, μου άρεσε κάτι πάρα πολύ ωραίο που είπε δάσκαλα μου, διάβασα και ακόμη χτες, ότι θα πρέπει όντως να προτιμήσει, ο Ποσειδώνας είναι, έχει να κάνει με τη θρησκεία, έτσι, θα πρέπει να προσευχηθούμε, έτσι, για να πάνε όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα, δηλαδή να υπάρχει μια εξέλιξη καλή. Οπότε τώρα, έτσι, λέγοντας αυτό, μου ήρθε αυτό στο μυαλό και είναι μια πάρα πολύ καλή σύνδεση. Yeah. Εξάλλου, ο Μάρτιος συνδέεται με, αντιστοιχεί στον αριθμό αυτό που έτσι θέλω να κλείσω κιόλας τα δρόμενα του Μαρτίου, τα αστρολογικά δρόμενα, ο οποίος είναι άκρος πνευματικός αριθμός. Δηλαδή μας οδηγεί σε αυτό και μάλιστα μας οδηγεί και σε μια ισοστρέφεια που μας κάνει σε μια περισυλλογική, δηλαδή να τα βρούμε περισσότερο με τον εαυτό μας. Έτσι. Δηλαδή κουμπώνει πάρα πολύ ωραία, έτσι, γιατί μου ήρθε... Ναι, 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 κολλάει ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία κουμπώνει. Και με τον Ποσειδώνα που έγινε και λόγω της Πανσελίνου και όλα αυτά μας φέρει κοντά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εννοώ στην προσευχή. Γιατί... Μα να σου πω κάτι, ίσως αυτό το ότι θα απομονωθούμε για να αποφύγουμε τον ιό, ίσως αυτό όντως μας βάλει όλους. Πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, όντως πρέπει να κάνουμε κοινή προσευχή όλοι μαζί, ο καθένας από το σπίτι του ή όλοι μαζί. Αυτό που λες με τη συλλογική προσευχή, να ξέρεις ότι γίνονται θαύματα. Και την... Εγώ έχω δει πολλά πράγματα. Την... Α, εννοείς εσύ που ανέφερες. Εγώ εννοώ ότι θα υπάρχει μια γενικότερη εσωστρέφεια για να τα βρει ο καθένας και με τον εαυτό του. Έτσι. Μα νομίζω ότι είναι το κατάλληλος καιρός τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
Και να σου πω κάτι, βλέπεις και πόσο υπεύθυνος είσαι. Μου πετάχτηκε στη δουλειά, στις ειδήσεις, μου πετάχτηκε η ειδήση που λέει «Οι τύψεις που νιώθουν, αυτοί που φέραν τον κορινίο, πώς αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί, που ταξιδέψαν και χωρίς να το ξέρουν, φέραν τον ιό εδώ και πώς νιώθουν ότι είναι η αιτία του κακού, ξέρεις και όλο αυτό». Τώρα, δηλαδή, αν έχεις λίγο φιλότιμο και σύνεση, θα κοιτάξεις και να φυλαχτείς και να προσευχηθείς, έτσι δεν είναι? Αυτό που είπα εγώ νωρίτερα στην εισαγωγή, δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να πάω στην εκκλησία και να ξέρω ότι έχω τον ιό. Τι χριστιανή είμαι τότε? Κατάλαβες? Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό τώρα είναι ο καθένας στο φιλότιμό του. Γίνεται να ξέρω ότι έχω τον ιό και να πάω σε μια εκκλησία ή σε μια συγκέντρωση? Δεν χρειάζεται μόνο να τραγικοποιούμε τόσο πολύ τις καταστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα για να μην πούμε σε άλλου είδους συζήτηση, γιατί το θέμα του ιού έχει πίσω του κάποια άλλα γεγονότα. Που θα φανούν, είναι ένα φωνικό όπλογο, πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το. Έτσι, έτσι είναι και αυτό φαίνεται κιόλας. Τα πολλά οικονομικά. Λοιπόν, όχι. Δεν το λες εσύ, το λένε. Ισχύει αυτό. Ισχύει και το έχουμε δει κιόλας. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τη διαδικασία που είπαμε τώρα της προσευχής και να προσευχηθούμε και να γίνουμε να πιο κοντά στον εαυτό. Όχι, είναι ένας λόγος που θα μας φέρει να μπούμε μέσα μας. Ναι, εντάξει, αυτό όμως δεν είναι ένα γεγονός τώρα που θα μας σταματήσει και πολλά από τη ζωή μας, την καθημερινή. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε. Αυτό. Και ειδικά τα άτομα που είναι σε μεγάλη. Εγώ που η μητέρα μου είναι σε ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να προσέξεις με τι το μεταφέρεις, εννοείται. Προσέχω όσο μπορώ. Κάνω. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι κόβω τη ζωή μου. Αλλά έχω κόψει κάποια πράγματα. Ναι. Γιατί ανήκει σε ευπαθείς ομάδες και πρέπει να είναι προσεκτική. Ναι. Αυτό. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Τι γίνεται. Εξάλλου αυτό τώρα θα το δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί θα έχουμε και άνοδο θερμοκρασίας. Τώρα με τις επόμενες μέρες που θα ανέβει η θερμοκρασία μας, οπότε εκεί λιγάκι θα είμαστε πιο... Όλα καλά θα πάνε. Τα αστρολογικά δρόμενα του μήνα είναι αυτά που ανέφερα. Άρα πηγαίνουν Απρίλιο όλα καλά. Θα μπούμε σε άλλο κλίμα. Θα έχει μπει και ο ήλιος στον κρυό. Εν τω μεταξύ τον Απρίλιο, έτσι τώρα που λέμε κανονικά, θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη βδομάδα μαζί. Γιατί μετά πέφτει η μεγάλη εβδομάδα, δεν κάνουμε. Δηλαδή 12 του μήνα μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, νομίζω ναι. Και δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Άρα θα κοιτάξουμε. Το ραντεβού μας, ακόμα καλύτερα, γιατί θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε τους φίλους μας από την αρχή. Σας το λέω από τώρα για να ξέρεις πόσο το δρομολογήσεις. Ναι. Ότι θα πρέπει δηλαδή να είναι. Κάτσε τώρα, έχεις κάποιο πρόχειρο ημερολόγιο? Από το κινητό. Από το κινητό. Όχι, έχω εγώ για να δούμε την Τετάρτη, ώστε να το πούμε κιόλας. Βρίσκεστε κάποιο Τετάρτη. Λοιπόν, είναι 31, γιατί πέφτει πρώτη Τετάρτη. Περίμενε, 1η Απριλίου πέφτει Τετάρτη. Άρα... Θα λέω να μην το κάνουμε 1η Απριλιά. Αυτό θα σου πω, δεν θέλω 1η Απριλιά. Πέφτει 8 Απριλίου. Τετάρτη. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, 8 Απριλίου το κάνουμε. Τι μέρα είναι? Α, Τετάρτη. Επάντα. Επειδή πρώτη, το είχα δει ότι πέφτει 1η Απριλιά. Ναι. Και μπορεί να μην κάνω ούτε εγώ την εκπομπή γιατί είναι 1η Απριλιά. Μπορεί και να κάνω, να εντάξει, θα δω. Ανάλογα. Θα το κάνουμε 8. Θα το δούμε, ωραία, ναι, εντάξει. Απλά. Το λέμε από τώρα, γιατί μετά είναι 12, ναι, παίρνουμε στο Πάσχα. Θα πάμε στη μεγάλη εβδομάδα. Ωραία. Οπότε πιστεύω έτσι λιγάκι να βοηθήσουμε τους φίλους μας να ξέρουν ότι μέχρι στο Μάρτιο το υπόλοιπο. Και βέβαια μην απογοητευόμαστε, γιατί όπως είπανε και τα άστρα. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να γίνει τόσο φοβερό η κατάσταση. Απλά να προσέχουμε λιγάκι περισσότερο τα σύνορά μας, αυτές τις καταστάσεις. Όσον αφορά και τον κορονοϊό, το θέμα με την Τουρκία, θα υπάρχει κάποια... Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό είναι το πιο φλέγον θέμα, ναι. Λοιπόν, και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Εφή, με τα ωραία πράσινα μάτια, τα μαγικά που κάνω και την κοιτάω έτσι και μαγεύομαι. Ευχαριστώ εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και την Έλσα θέλω να ευχαριστήσω, που παραμένει στην παρέα μας έτσι και μας δίνει το φως της από μακριά. Στο είδος του, πράγματα που δεν γνωρίζω. Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι, ότι ανταλλάζουμε. Ανταλλάζουμε. Ανταλλάζουμε και μαθαίνουμε πράγματα.
και νομίζω ότι όλα αυτά, γιατί και τα άστρα σου λένε πότε πρέπει να παναφτιάξεις τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι? Σου λένε πότε θα πετύχει μια... Μπράβο, τώρα, ναι. Τώρα λοιπόν που είναι η Αφροδίτη στον τάβο, θα πετύχει. Τώρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε πράγματα αισθητικής, γιατί η Αφροδίτη είναι και ο πλανήτης της ομορφιάς. Γι' αυτό. Οπότε χαρακτηρίζει, κατά ξοχήρα ακριβώς. Οπότε όλες οι κυρίες λοιπόν που θέλουν να κάνουν κάτι μπορούν να το κάνουν τώρα που θα έχει και επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Έτσι να βάλει κανένα τραγουδάκι. Για διαβάζω. Coronavirus positive, αν και ο Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας.